Καλώς ήρθες. Σας βρήκα. Καλό μήνα. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε επίσης. Τα καλύτερα και σε εσένα. Όλα αυτά που ακούσαμε λίγο αγχώθηκα. Το ζώδιο σου καλά το είπε, δεν το είπε και πάρα πολύ. Λίγο από τον οροσκόπο, λίγο από το ζώδιο. Θα σωθούμε. Θα σωθούμε. Έτσι, έτσι. Έχω να πω ότι όποτε έχουμε καλεσμένη την Αγγέλικα, νιώθω πάρα πολύ άνετα, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια. Λες και είμαστε δυο μας στο σαλόνι. Όπως ακριβώς φαινόμαστε ουσιαστικά και στο πλάνο μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τα δάπεδα. Νομίζω ότι τα παλιά ήταν το μοσαϊκό, το στάνταρ. Από ό,τι είπα και στην αρχή της εκπομπής, ένα σπίτι το οποίο έχει μοσαϊκό, πλέον, αν θέλει να κάνει μια ανακαίνιση κάποιος, έχει πάρα πολλές επιλογές για αποδάπεδα. Να πούμε πρώτα επιγραμματικά τι δάπεδα μπορούν να, να βάλει ο κόσμος και θα συζητήσουμε και μετά τα υπέρ και τα κατά στο καθένα. Οι πιο σύγχρονες μορφές δαπέδων είναι τα βινιλιακά, τα χιτά και τα PVC. Α, μάλιστα. Είναι λίγο έτσι με αγγλικούς όρους όλα, αλλά θα τα εξηγήσουμε ένα-ένα. Στην ουσία το PVC και το βινιλιακό δάπεδο δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά το ένα με το άλλο. Μιλάμε για πλαστικοποιημένα δάπεδα, τα οποία μας δίνουν ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Είναι δάπεδα που παραπέμπουν σε ξύλο πάρα πολλές φορές, σε πλακάκια, σε άσφαλτο ή ακόμα και σε πλακόστρωτα παλιά μονοπάτια. Είναι ανάλογα με την εκτύπωση που θα έχει στην ουσία επάνω, το φιλμ που θα μπει. Α, είναι ένα εκτυπωμένο ουσιαστικά δάπεδο. Εκτυπωμένο, ακούγεται ίσως λίγο φτηνό εντός οίκων σαν έκφραση, αλλά είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει ότι δεν είναι ένα φυσικό ξύλο, για παράδειγμα, αυτό το οποίο θα έχει βάλει. Είναι δάπεδα τα οποία βγαίνουν σε λωρίδες, σε φύλλα τα οποία είναι περίπου 20-25 εκατοστά επί 65 εκατοστά μήκος. Μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα πάνω από οποιαδήποτε επιφάνεια, αρκεί να είναι εντελώς λεία. Δηλαδή στο πλακάκι λίγο δύσκολο. Ε? Όχι, όχι, μπαίνει πάνω στο πλακάκι, δεν έχει πρόβλημα. Ο αρμός δεν μας πειράζει. Εννοούμε να μην έχει μεγάλες ανομαλίες σαν έδαφος. Μάλιστα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να το βάλει κάποιος όταν κάτω υπάρχει απλό βιομηχανικό μπετό. Μάλιστα. Θα πρέπει να ρίξει ένα ομαλοποιητικό, να έρθει σε μία ευθεία το δάπεδο και από εκεί και πέρα να στρώσει επάνω το. Είναι οικονομικό κάτι τέτοιο? Είναι αρκετά οικονομικό. Αλήθεια. Είναι φάμιλο με το πλακάκι, όχι με τα πάρα πολύ οικονομικά πλακάκια, αλλά με μια μεσαία κατηγορία πλακιδίου. Ναι, είναι πολύ οικονομικό. Και αυτό γιατί? Γιατί γλιτώνει τα υπόλοιπα υλικά. Τι εννοώ? Αυτό μπαίνει απλά με βενζινόκολλα. Κάτι το οποίο έχει και μεγάλη οικονομία όσον αφορά τα υλικά που χρειάζεσαι, αλλά και οικονομία χρόνου. Και σίγουρα εργατικών χεριών. Σαφώς. Ένα δάπεδο βινιλίου ή ένα δάπεδο PVC σε ένα χώρο περίπου 70 με 80 τετραγωνικών μπορεί να μπει μέσα σε ένα απόγευμα, μέσα σε ένα βράδυ. Χρειάζονται απλά λίγες ώρες. Είναι ένα υλικό το οποίο είναι εξαιρετικά λεπτό, βγαίνει από 2 χιλιοστά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και σε μια παλιά κατοικία δεν μας πειράζει αν υπάρχουν οι πόρτες, γιατί στα 2 χιλιοστά ούτως ή άλλως ο αέρας που υπάρχει από τις πόρτες από κάτω που αφήνουν, δεν έχουμε πρόβλημα στο ότι θα ανέβει πολύ το δάπεδό μας. Τίποτα. Μέχρι 7 χιλιοστά. Μάλιστα. Που είναι τα πιο σκληρά. Αυτά και τα πιο ανθεκτικά ίσως. Όχι, την ίδια ανθεκτικότητα έχουν όλα. Απλά έχει να κάνει με το πόσο παχύ θέλουμε εμείς να είναι το πάχος που θα βάλουμε κάτω. Από εκεί και πέρα, εάν χρειαστεί κάπου να κοπεί, κόβεται πάρα πολύ εύκολα με ένα κοπίδι με μία σέγα. Θερμαίνεται με ένα απλό πιστολάκι. Με το που ζεσταθεί, επειδή είναι πλαστικό από κάτω, το κόβουμε και έρχεται ακριβώς και καλύπτει όλες τις ανομαλίες ενός χώρου. Αν υπάρχουν δηλαδή σωλήνες καλοριφέρ που κάποιος θέλει να καλύψει, καλύπτεται πάρα πολύ εύκολα όλα αυτά. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δεν το έχω δει. Και πάρα πολύ ανθεκτικό. Αυτό το δάπεδο ενδείκνεται και σε επαγγελματικούς χώρους, σε καφετέρειες δηλαδή, στη μέσα πλευρά της μπάρας που πέφτουν νερά και θέλουν συνέχεια να σφουγγαρίζεται με απορρυπαντικά. Είναι πάρα πολύ ανθεκτικό γιατί δεν έχει κανένα θέμα. Και από χρόνια που μπορεί κάποιος, δηλαδή, σε σχέση με το δεν πλακάκι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι πολύ δάπεδα τα οποία είναι πάρα πολύ ανθεκτικά. Μπαίνουν και σε μπάνια που σημαίνει ότι μπορεί να βρέχονται συνέχεια, χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα δεν έχουν πρόβλημα με τη φωτιά, είναι βραδύκαυστα. Εντάξει, σε περίπτωση πυρκαγιάς εννοείται ότι είναι πλαστικό και θα έχει πρόβλημα. Αλλά αν πέσει τσιγάρο, δεν αυτό έχει εννοούσα, θέμα όπως έχει το ξύλο, για παράδειγμα. Ακριβώς που κάνει κατευθείαν. Ή με τα ροδάκια της καρέκλας. Επίσης δεν χαράσετε όπως χαράσετε το ξύλο. Αν, αν σε ένα κομμάτι υπάρχει πρόβλημα, μπορεί να αφαιρεθεί αυτό το κομμάτι και να κάνουμε. Στο βινιλίου, ναι. Και στο PVC είναι αρκετά εύκολο.
Το ίδιο και στο laminate, αν θες να πάμε και σε αυτή την κατηγορία. Που επίσης είναι μια κατηγορία και που πολλοί κόσμος την έχει προτιμήσει τα τελευταία χρόνια. Που ουσιαστικά τι είναι το laminate? Το laminate είναι επακριβής απομίμηση ξύλου. Mm-hmm. Είναι η κάτω του πλευρά MDF, πεπιεσμένα δηλαδή ρινίσματα ξύλου. Mm-hmm. Και από εκεί και πάνω μπαίνει μια πλαστική στην ουσία έτσι, λωρίδα από καπλαμά. Από φωτοτυπία. Από φωτοτυπία καπλαμά. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και τα προγυαλισμένα, τα οποία έχουν κανονικό καπλαμά επάνω, δηλαδή η πάνω-πάνω στρώση είναι ξύλο κανονικό. Είναι αλλά προτιμότερο να είναι. Ναι, σαφώς, αλλά είναι πολύ πιο, πολύ πιο ακριβώς και είναι και πολύ μεγαλύτερο το πάχος. Μάλιστα. Τα laminate είναι και αυτά πάρα πολύ οικονομικά. Mm-hmm. Πολύ εύκολα στην τοποθέτησή τους, παίρνουν και αυτά πάρα πολύ γρήγορα. Όμως έχουμε περισσότερα υλικά που χρειάζονται. Δηλαδή, πάλι μιλάμε για μια εντελώς λιέ επιφάνεια κάτω. Μοσαϊκό θα βόλευε, πλακάκι το ίδιο. Δεν θα μπορούσαμε σε βιομηχανικό μπετό, θα πρέπει να ρίξουμε κάποιο ομαλοποιητικό. Χρειάζεται όμως ένα υπόστρωμα που μπαίνει, που είναι καλύτερο να είναι χωμονωτικό, διότι το laminate, επειδή είναι, όπως είπαμε, MDF, είναι ηχοδιαπερατό, που σημαίνει ότι αν κάποιος περπατάει με τα κούνια επάνω, περνάει αυτό από κάτω. Χρειάζεται αρμοκάλυπτρα, που σημαίνει ότι όταν έχει δάπεδο με δάπεδο. Εννοείς ότι το κενό που αφήνει, για παράδειγμα, από το πλακάκι το laminate, αν περπατάει κάποιος πάνω, λόγω του κενού αυτού και του αέρα, ακούγεται πολύ πιο δυνατά. Mm-hmm. Σωστά. Γι' αυτό πρέπει να βάζουμε αυτό το ηχοαπορροφητικό υπόστρωμα που υπάρχει. Τα αρμοκάλυπτρα μετά, που σημαίνει ότι αν έχουμε ένα άλλο δάπεδο που συνεχίζει στο μισό σπίτι, στο μισό χώρο, τον επαγγελματικό, και στον άλλο μισό βάζουμε laminate, θα πρέπει αυτή τη διαφορά να την καλύψουμε. Σωστά. Και από εκεί και πέρα τα σοβατεπί. Και αυτό είναι σημαντικό, ναι. Που είναι και αυτό ένα κόστος. Ναι, ενώ το PVC δεν έχει σοβατεπί. Πρέπει να πάει πιο πάνω, έτσι δεν είναι? Πρέπει να καλύψει. Βέβαια, ναι, το καλό με τα laminate πια, επειδή στα περισσότερα σπίτια το σοβατεπί είναι περίπου 5 με 7 εκατοστά, βγαίνουν laminate σοβατεπί που είναι πιο μεγάλα, είναι δεκάρια, οπότε το καλύπτουν. Κατάλαβα, κατάλαβα. Απλά σαφώς αναβάζει το κόστος όλα αυτά σταδιακά. Και ενώ χρονικά έχει τον ίδιο, τους ίδιους χρόνους τοποθέτησης με το PVC, όπως και να έχει, είναι μεγαλύτερη η χρέωση από τα συνεργεία. Σίγουρα. Στη συνέχεια έχουμε τα βιομηχανικά και τα χυτά δάπεδα. Mm-hmm. Πάρα πολύ ισχυρά, σε βιομηχανικούς χώρους ενδείκνυται. Είναι με ειδικά κονιάματα, με άμμους θαλάσσης και χαλαζίες, ρινίσματα, που με ειδική επεξεργασία πέφτουν στα δάπεδα, γίνονται με πάρα πολλές υφές, ματιέρα όπως λέμε αλλιώς στην υφή ενός υλικού, ναι, με πάρα πολλά χρώματα. Μπορεί να γίνει δηλαδή πιο γυαλιστερό, πιο ματ. Πιο γυαλιστερό, πιο ματ. Στα νοσοκομεία, για παράδειγμα, που έχουν, ναι, το βιομηχανικό δάπεδο, είναι εντελώς γυαλιστερό. Είναι αυτό που γυρνάει κιόλας, αν έχεις δει, και γυρνάει πάνω, και σαν σοβατεπί. Ακριβώς, ναι, ναι, κάνει αυτή τη στρογγυλάδα. Πάρα πολύ ανθεκτικό, αντιμικροβιακά δάπεδα. Γι' αυτό και στους περισσότερους επαγγελματικούς χώρους ή σε χώρους εργαστηρίων, mm-hmm, βάζουν αυτό το βιομηχανικό δάπεδο. Αλλά σαφώς πολύ πιο ακριβό εξαιτίας της επεξεργασίας που έχει και δεν παθαίνει και τίποτα. Και είναι και η τοποθέτησή του, πιστεύω, πιο δύσκολη από το να είναι βάλεις πολύ πιο κάτι δύσκολη. Άλλο. Είναι πολλά τα υλικά και πάρα πολλά τα χέρια τα οποία περνούνται. Είναι 5 στρώσεις. Είναι αρκετές ημέρες που χρειάζεται για να περαστεί ένα τέτοιο υλικό. Περνιέται, στεγνώνει, ξαναπερνιέται λογικά. Ακριβώς. Σίγουρα χειμώνα θέλουμε τουλάχιστον 1 με 2 εβδομάδες λόγω της υγρασίας. Καλοκαίρι είναι πολύ πιο εύκολα όλα αυτά. Αλλά το κερδίζει ο άλλος σε ανθεκτικότητα. Σαφώς. Σαφώς. Για σπίτι ενδείκνεται κάτι τέτοιο? Είναι ωραίο. Είναι ωραίο σε μπάνιο. Εμένα θα μου άρεσε πιο πολύ σε μπάνιο να γίνει έτσι ένα βιομηχανικό δάπεδο με ένα βιομηχανικό τοίχο. Για να σπάσει λίγο μετά με τα ξύλινα έπιπλα που μπαίνουν. Σωστά. Εάν βέβαια κάποιος έχει ένα εντελώς minimal σαλόνι ή κουζίνα, που και αυτό είναι πολύ καλό και σε κουζίνα να μπει, διότι δεν παθαίνει τίποτα με τα νερά, με τις λαδιές και με όλα αυτά, σαφώς και θα πήγαινε, αλλά πρέπει να το στηρίζει και όλο το σπίτι. Όλο το concept, όλο το σπίτι. Πλακάκια και γρανίτες στη συνέχεια. Ναι. Που είναι το πλέον εύκολο υλικό. Σίγουρα, και νομίζω τα προηγούμενα χρόνια από ό,τι είχα δει, τουλάχιστον έχει δουλευτεί πάρα πολύ. Επίσης, έχουν βγει πλέον πλακάκια σε πάρα πολλά μεγέθη, σε σχέδια ούτως ή άλλως υπήρχαν, αλλά και πιο μικρά, πιο μεγάλα. Πολύ πιο μεγάλα, σαν τετράγωνο. Έχω δει μέχρι και πλακάκια που ήταν σχεδόν ένα τετραγωνικό μέτρο. Θα σου πω ποιο πολύ εντυπωσιακό, βέβαια. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά. Απλά να πούμε κάποια πράγματα που πρέπει ενδεχομένως να προσέχουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Οι πολύ μεγάλες πλάκες,
Το λάτωμα που έχουν είναι ότι κάνουν πολύ μεγάλη κοιλιά και πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί δηλαδή να το αγοράσετε άμεσα και αμέσως να έχει κάνει κοιλιά. Με το που το αγοράσετε, ναι, σε τρεις μέρες να έχει κάνει κοιλιά. Επειδή δεν είναι λατωματικό. Όχι, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη η διάσταση, ναι, και χάνει στο ψήσιμο. Όχι ότι δεν είναι καλά ψημένο, ότι θα έχει πρόβλημα μετά. Αυτό όμως δημιουργεί ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις, κατά την τοποθέτηση. Mm. Οπότε πολύ μεγάλες πλάκες, ναι, είναι πολύ εντυπωσιακές, γιατί σου δίνουν ένα αρκετά βιομηχανικό και συνολικό αποτέλεσμα, ότι ναι, ναι, δεν βλέπεις πολλές ραφές αρνούς. Αλλά από εκεί και πέρα έχει αυτό το μειονέκτημα, mm-hmm, που πολλοί κόσμος τα βάζει μετά με τις εταιρείες και λένε μου δώσανε λάθος πελακάκι, αλλά δεν είναι της εταιρείας Τέξιμο. Το έχουν όλες οι εταιρείες παντού, και Ελλάδα και εξωτερικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που ενδεχομένως κάποιος πρέπει να προσέξει πια είναι το τι πάστα θα είναι το πλακάκι. Αν θα είναι κόκκινη ή λευκή πάστα. Mm. Η κόκκινη πάστα που είναι πολύ πιο οικονομική, δηλαδή αν γυρίσει κάποιος από την πίσω πλευρά το πλακάκι και δει ότι είναι κόκκινο. Κεραμικά. Ναι, ναι, ναι. Mm. Αυτό σημαίνει ότι σπάει πάρα πολύ εύκολο. Mm. Και σύν της άλλης, εάν πέσει ένα πολύ αιχμηρό αντικείμενο και χαραχτεί το πλακάκι μας, αμέσως από κάτω βγαίνει κόκκινη πάστα, κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα όμορφα αισθητικά. Οπότε ενδείκνει τη λευκή πάστα, που σημαίνει ότι μέσα το πλακάκι έχει λευκό χρώμα. Πολλές φορές βάζουν ρητίνες που τις χρωματίζουν ίδιο χρώμα με το εξωτερικό πλακάκι, αν είναι γκρι δηλαδή. Εάν η πάστα από κάτω είναι λευκή, σημαίνει ότι μπορούν να ρίξουν ρητίνη χρώματος μέσα και να είναι ολόμαζο, να υπάρχει παντού. Οπότε αν συμβεί αυτό που είπες, αυτή η ρογμούλα ή κάτι, αμέσως δεν θα φαίνεται διαφορά καθόλου. Ακριβώς. Και να είναι ρετιφικάτιο, κομμένο με λέιζερ δηλαδή. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι μπαίνει πάρα πολύ μικρός αρμός, ένα χιλιοστό, πολλές φορές και καθόλου. Απλά, ακόμη και αν είναι κομμένο με λέιζερ, ενδείκνεται να βάλουμε αρμό για τις συστολές διαστολές. Μάλιστα. Και στο τέλος είναι το ξύλο. Το ξύλινο δάπεδο. Το ξύλινο δάπεδο, αγαπητός σε όλους μας. Αλλά έχει πολλά μειονεκτήματα. Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ ζεστό. Ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Πολύ ακριβό όμως. Ενδείκνεται μόνο όταν έχουμε ενδοδαπέδια θέρμανση. Καλά, τότε είναι. Γιατί σαφώς κάνει, διοχετεύει πολύ καλύτερα τη θέρμανση στο χώρο μας. Αλλά από εκεί και πέρα έχει πάρα πολλά ελαττώματα. Συστολές, διαστολές. Αν πέσει κάτι αιχμηρό, εννοείται ότι τραυματίζεται η μήτρα του ξύλου και πολύ δύσκολα να διορθωθεί. Αν τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη χρήση, θα πρέπει να γίνεται ειδική κρυσταλλοποίηση να γυαλίζεται. Βέβαια, αν κάποιος είναι λάτρης του ξύλου, υπάρχει και βιομηχανική αδιαβροχοποίηση που γίνεται πάνω, ναι, που σημαίνει ότι μπορεί να το βάλει και σε ένα χώρο που βρέχεται αρκετά συχνά. Είναι πολύ ακριβή σαν λύση, αλλά μιλάμε για τους λάτρες του ξύλου. Είναι αδιαβροχοποίηση που γίνεται και στα ντε και στα καταστρώματα πολλές φορές, στα σκάφη. Ναι, ναι, ναι. Και θα μπορούσε κάποιος να πάει και σε αυτή τη λύση. Μάλιστα. Να σου πω την αλήθεια, με εντυπωσίασε το πρώτο ουσιαστικά που είπαμε. Είναι τα πιο ωραία. Θα μπω στη διαδικασία να δω και πώς είναι το βινίλιο, mm-hmm, ουσιαστικά σε δάπεδο. Γιατί θα μπορούσε να κάνεις τα πάντα, έτσι δεν είναι, να μπορείς να βάλεις τα πάντα. Τα πάντα. Καταρχήν βγαίνει σε τόσο πολλά χρώματα, mm-hmm, και τόσες πολλές διαφορετικές υφές που θα μπορούσε κάποιος, ακόμη και αν μιλάμε για ξύλινο δάπεδο, να κάνει και σχέδια. Σωστά. Να επιλέξει δύο χρώματα. Ή αν ο χώρος του είναι παράγωνος, που, mm-hmm, είναι ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές στις κατοικίες, μπορεί πολύ πιο εύκολα να παίξει με διαγώνια χάραξη. Μάλιστα. Κάτι το οποίο θα τραβήξει πιο έντονα το μάτι στο δάπεδο και δεν θα τραβάει στο μάτι του επισκέπτη τις ατέλειες του χώρου. Ναι, ναι, ναι. Να κάνει ένα σχέδιο σαν μαρκετερί. Θα μου άρεσε πάρα πολύ σε επαγγελματικό χώρο, αλλά και σε σπίτι κάτι τέτοιο. Και σε σπίτι. Δηλαδή, το έχω δει πάρα πολλές φορές, το έχω χρησιμοποιήσει σε πελάτες, σε σαλόνια. Mm-hmm. Που πραγματικά δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ξύλο. Είναι τόσο φυσικό υλικό. Αν μπει ο κόσμος και το ψάξει, ναι, θα δει, ναι, ότι είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ φυσικό. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετικό.